Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας είπα. Γεια σας. Θα πιούμε μαζί καφέ και θα συζητήσουμε ένα θέμα καυτό. Τόσο καυτό όπως τον καφέ, τη γουλιά του καφέ που μόλις έχω καταπιεί. Λοιπόν, το ερώτημα προς απόκριση σήμερα. Τα γυαλιά μου, πού είναι, βρε. Το ερώτημα προς απόκριση σήμερα είναι πώς ξεπερνάμε την πικρία και τον μυρικασμό για τον άρκισο, την άρκισο που μας έχουν κακοποιήσει. Είτε σε ερωτική σχέση, είτε σε επαγγελματική σχέση, γιατί ναι, σοβαρά, δεν ξέρω αν το ξέρατε. Λάκι το ξέρες. Ότι και σε μια δουλειά μπορεί να βρεθεί ένας νάρκισος, μια ναρκισάρα. Να σου τα κάνει όλα λίμπα. Να ξεκινήσει να σου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Ή αλλιώς μόμπινγκ. Ναι, και σε μια δουλειά. Να σε βγάζει τρελό. Να σου κάνει gaslighting δηλαδή. Σε σημείο που εσύ να αρχίσεις να αναρωτιέσαι μήπως είμαι τρελός. Μήπως τα έχω χαμένα και όχι, δεν είσαι τρελός. Δεν τα έχεις χαμένα. Καλά σε προειδοποίησε τον κατήστη σου, έμπλεξες μέσα στα σκατά. Με συγχωρείτε για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά δεν υπάρχει πιο γλαφυρή έκφραση για να περιγράψει κάποιος τη συνθήκη όπου μπλέκεις με έναν άρκισο. Είτε φτιάχνοντας μια ερωτική σχέση μαζί του, είτε κάνοντας μια συνεργασία μαζί του, είτε να είναι, ξέρω εγώ, διευθυντής σου ή διευθύντρια σου στη δουλειά, είτε να είναι κάποιος συνάδελφος σου, συνεργάτης σου, προϊστάμενος σου, υφιστάμενος σου, άμα έμπλεξες με νάρκισο, πιάστα και γύρα συμβουλένε στην Κύπρο, σημαίνει πάρτα και έχουν πέσει. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Πραγματικά δεν σώζεται. Λοιπόν, επειδή έχω δύο αφορμές σήμερα για αυτό το βίντεο. Η μια αφορμή είναι μια συνομιλία που είχα με μια κοπέλα η οποία ξέρει ποια είναι. Ξέρει ποια είναι. Η οποία έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από ένα νάρκισο της κακιάς ώρας. Ο οποίος είχε πατήσει πάνω στις ευαισθησίες της. Της έκανε καθρέφτισμα. Της παρουσιάστηκε ότι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα που έχει αυτή. Συγκεκριμένα η κοπέλα αυτή αγαπάει πάρα πολύ τα ζωντανά πλάσματα και έχει διασώσει πάρα πολλά ζώα τα οποία κάποια από αυτά έχουν και αναπηρίες και ασθένειες σοβαρές και τα αγαπάει πάρα πολύ και είναι ένας εξαιρετικά φιλόζωος άνθρωπος και μια πονεμένη κοπέλα που έχει τραβήξει πολλά στη ζωή της και βρέθηκε αυτός ο τύπος ο οποίος τότε που βρέθηκε πριν 2-3 χρόνια είχε παρουσιαστεί πως ήταν ξέρω εγώ αυτή στο αρσενικό. Τόση αγάπη προς τα ζώα, τόση καλοσύνη, τόσο φιλότιμο, όπως είπα και πριν σκατά. Τι ξεζούμισε συναισθηματικά, οικονομικά και με όλους τους τρόπους και στο τέλος την άφησε στα κρύα του λουτρού σε μία περίοδο στην οποία το χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ. Έτσι να έχετε υπόψη σας ότι αν έχεις άντρα εγκόμενο νάρκισο, αν εσύ αρρωστήσεις και αν εσύ χρειάζεσαι βοήθεια, αν εσύ χρειάζεσαι κάποια στήριξη, για παράδειγμα, γιατί θα κάνεις μια επέμβαση ή αν έχεις μια διάγνωση και πρέπει να κάνεις μια σειρά από θεραπείες που θα χρειαστείς κάποιον να σταθεί στο πλάι σου, να σε πάει στο γιατρό κλπ. Κλπ. Ο νάρκισος τότε θα ενοχληθεί πάρα πολύ, γιατί θα ξεβολευτεί και πολύ πιθανό να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όποιος χωρίζει όταν ή ο σύντροφος του είναι σε κάποια ασθένεια ότι είναι νάρκισος, αλλά η περίπτωση αυτή ήταν με βούλα. Και μου έγραφε προλίγο και μου λέει, ξέρεις τι έγινε, της λέω τι έγινε, έχει περίπου ένα χρόνο που χώρισε. Μου λέει, έμαθα ότι ο ακατονόμαστος έχει βρει φιλενάδα. Άζε, λέω, οκ. Μου λέει, γιατί με ενοχλεί, αφού δεν το θέλω πίσω. Μου λέει, χίλιες φορές να μείνω μόνη μου παρά με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν το θέλω πίσω. Της λέω, επειδή ακόμη δεν έχεις ξεκολλήσει. Μου λέει, τι εννοείς. Της λέω, επειδή ακόμη μυρικάζεις όλο το κακό που σου έχει κάνει. Και επειδή ακόμη του δίνεις τη δύναμή σου. Όταν ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο, του δίνουμε τη δύναμή μας.
του δίνουμε χώρο μέσα στο μυαλό μας, ενέργεια, του δίνουμε τις σκέψεις μας, του δίνουμε τα συναισθήματά μας. Κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουν να πάρουν τίποτα από μας. Και μου λέει, καλά εσύ μου λέει βρέθηκες σε παρόμοια θέση. Της λέω ναι. Δηλαδή να μάθεις ότι ο πρώην σου ανάρχισος έχει βρει νέα κοπέλα. Και πώς το πήρες? Της λέω λυπήθηκα την κοπέλα. Μου λέει έχεις κάποιο δίκιο έτσι όπως το λες. Μπορεί μου λέει να είναι καλύτερα τώρα που το έμαθα ότι έχει βρει άλλη, να σταματήσω να ασχολούμαι με αυτό, να σταματήσω να νευριάζω, του δίνει την ενέργειά της δηλαδή, και να ασχοληθώ επιτέλους με τον εαυτό μου. Και της είπα, και της το έχω πει πολλές φορές αυτής της κοπέλας και ξέρει, ότι όσο παραμένουμε να μυρικάζουμε, μυρικασμός τι σημαίνει? Σημαίνει αναμασώ τα ίδια και τα ίδια. Πόσοι αγελάδες κάνουν μυρικασμό, τρώνε την τροφή, καταπίνουν την τροφή και μετά τη βγάζουν εκ των υστέρων γιατί ξαναμασούν για να την καταπιούν. Την καταπίνουν προσωρινά, την ξαναβγάζουν γιατί ξαναμασούν. Κάποιο λόγο έχουν οι αγελάδες που το κάνουν αυτό. Εμείς όμως, επειδή δεν είμαστε αγελάδες, δεν είμαστε, ούτε κατσίκια είμαστε, το θυμάσαι αυτό. Επειδή δεν είμαστε αγελάδες, δεν υπάρχει λόγος να μυρικάζουμε και να χαλιόμαστε ξανά και ξανά και ξανά. Και τις έχω πει πολλές φορές της κοπέλας αυτής ότι πρέπει να το πάρει απόφαση, και το λέω και στον εαυτό μου και το λέω και σε εσάς που ακούτε αυτό το βίντεο, αν τυχόν σας αφορά, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι shit happens, ότι συμβαίνουν σκατά στη ζωή μας. Ναι, το shit happens του καναλιού μας, shit happens και στους νάρκισους αναφέρεται, shit happens because they're shit. Σκατά συμβαίνουν στη ζωή μας, άσχημα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας, το παίρνουμε απόφαση, τα αντιμετωπίζουμε, προστατεύουμε τον εαυτό μας από περαιτέρω τραυματισμό από τα πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, και ένας τρόπος να πάθουμε περαιτέρω τραυματισμό από τα πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν είναι να τα μυρικάζουμε, να τα αναμασούμε συνεχώς, και ένας άλλος τρόπος να πάθουμε ζημιά είναι να μην βάλουμε προστασία σε εμάς και όρια στους άλλους, ούτως ώστε να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά... Ρε, έχω τενοντίτητα εκεί πέρα. Ώστε να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να μας καταπατήσει έτσι οποιοδήποτε άλλος. Άρα η πρώτη αφορμή για αυτό το περιστατικό ήταν αυτή. Η δεύτερη αφορμή ήταν μια χαρμολύπη δικιά μου. Δεν θέλω να μοιραστώ το περιεχόμενο του γεγονότος. Το γεγονός είναι ότι έμαθα μια πληροφορία ότι πέτυχα κάτι το οποίο προσπαθούσα να επιτύχω, που είχε να κάνει με ζημιά που μου είχε κάνει κάποιος νάρκης στο παρελθόν. Πέτυχα να διασώσω κάτι και ούτε από την άλλη απόλυσα κάτι άλλο ξεκάθαρα από ζημιά που έκανε ο ίδιος νάρκης στο παρόν. Και κάθισα και σκέφτηκα το εξής, ότι αυτή η ιστορία για την οποία μιλάω ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Και κάθισα και σκέφτηκα ότι τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, εγώ δεν είχα τις γνώσεις που έχω τώρα περί της ναρκισσιστικής προσωπικότητας, του ναρκισσιστικού τύπου προσωπικότητας, ούτε περί gaslighting, ούτε περί τιμωρίας της σιωπής, ούτε περί shaming, ούτε τίποτα. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα επειδή ακόμη δεν είχε αρχίσει η επιστήμη της ψυχολογίας να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Είχα υπόψη μου μόνο τον bullying και το mobbing τότε. Τα υπόλοιπα δεν τα γνώριζα. Στην πορεία, λόγω αυτής της ιστορίας, αυτής της κατάφορης αδικίας που υπέστη, και λόγω του τρόπου του αδόκιμου με τον οποίο τη διαχειρίστηκα, γιατί η διαχείριση είχε να κάνει με το αντιδράω σε αυτό που ακούω, δεν αποκρίνομαι με ψυχραιμία, προσπαθώ να επιτύχω κάτι το οποίο άμα έχω την ψυχραιμία μου και το σκεφτώ με τη λογική μου, θα καταλάβω ότι δεν υπάρχει νόημα να παλεύω για κάτι το οποίο δεν πρόκειται να πάρεις, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, και επίσης καθυστέρησα πάρα πολύ να αποδεσμευτώ από μια κατάσταση η οποία ήταν καρατοξική. Εξακολουθούσα να έχω ψευδαισθήσεις και ελπίδες ότι υπήρχε περίπτωση να γίνει υγιές κάτι το οποίο ήταν αρρωστημένο. Ότι υπήρχε περίπτωση ένας άνθρωπος που έχει ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και σε έχει βάλει στο μάτι, έχει περίπτωση ποτέ να επικοινωνήσει μαζί σου με έναν έντιμο, καθαρό και ειλικρινή τρόπο και να σταματήσει να σε βλάπτει.
Και εννοείται ότι συνειδητοποίησα ότι ακόμη και όταν κερδίσεις τον άρχη σου, δηλαδή ότι ακόμη και όταν κερδίσεις τη δίκη για παράδειγμα, όταν κερδίσεις τη διαμάχη, όταν βγεις σωστός, όταν διαφανείς ότι είχες δίκιο, ακόμη και τότε θα πεισμώσει ακόμη περισσότερο ο άρχη σου και θα αρχίσει να προσπαθεί να σε βλάψει με άλλους τρόπους, ακόμη πιο ύπουλους, διαμέσου της συκοφαντίας. Δεν μπορούμε smear campaign, της διαφημιστικής καμπάνιας. Δεν μπορούμε ούτε εγώ ούτε εσείς να μπούμε μέσα στο μυαλό και μέσα στις προσωπικές ιδιωτικές στιγμές του κάθε ναρκισσού, του κάθε ναρκισσιστή, ο οποίος είναι πικαρισμένος γιατί έχει αποδειχθεί ότι είχε λάθος ή έχει βγει σωστός ο άνθρωπος τον οποίο αδικούσε, και επειδή έχει σκάσει από το γυνάτι του και έχει σκάσει από το κακό του, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να βλάψει εκείνον τον άνθρωπο και θα αρχίσει να το συκοφαντεί δεξιά και αριστερά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε να τον πιάσουμε από τα χείλη και να το πούμε μη με συκοφαντείς, γιατί αυτοί οι συκοφαντείς γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Για παράδειγμα, μπορεί εσύ ο ίδιος να φροντίσεις ώστε, για παράδειγμα, η αξιολόγηση κάποιου υφισταμένου σου να μην είναι καλή, και μετά όταν αυτός ζητήσει μετάθεση σε άλλο τμήμα, να πάρεις τον καινούριο προϊστάμενο και να του πεις: κοίταξε, αυτός δεν είναι καλός που έρχεται. Κοίτα, δεν είχε καλή αξιολόγηση και είσαι εσύ αυτός που επίτηδες του έβαλες κακή αξιολόγηση προκειμένου να το βλάψεις. Εγώ φυσικά δεν έχω να κάνω με κάτι τέτοιο, απλώς λέω τώρα ένα παράδειγμα, ένα παράλληλο παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν αυτό. Να είχα πιάσει δουλειά σε ένα τμήμα, να με είχε βάλει στο μάτι μία ναρκισσιστική προσωπικότητα, να άρχισε να μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο, εγώ λόγω άγνοιας, ντομπροσύνης και αφέλειας, να προσπαθούσα να αποδείξω πως δεν είμαι ελέφαντα, σε αυτή τη διαδικασία να πάμε χρόνια ολόκληρα να λέμε και να ξυλέμε, ενώ είναι εκεί μπροστά σου, ξεκάθαρο, αφού το βλέπεις. Αφού βλέπεις ότι είναι το πρόσωπο αυτό προβληματικό από πάνω σκάτω, αφού βλέπεις ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς άλλους ανθρώπους, δεν είναι μόνο σε σένα που δημιουργεί, να το πάρεις απόφαση και να πεις παρετούμε ή ζητώ μετάθεση, προσπαθείς εκεί πέρα να φτιάξεις αυτά που δεν φτιάχνονται. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σε εξαναγκάσει να παραιτηθείς ή να ζητήσεις μετάθεση ή σε κάποιο άλλο τμήμα, και στο άλλο τμήμα που θα πας να μηνυματίσει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε τηλεφωνικός είτε γραπτός, δεν ξέρω πώς θα κάνουν, και να πει: ξέρεις, αυτός ο υπάλληλος που έρχεται τώρα, προσέξτε τον, δεν είναι καλός. Είναι εναντιωματικός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, κάνει καυγάδες. Πόσες φορές έχουν κατηγορηθεί αδίκως, έχουν κατασυκοφαντηθεί αθώοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν γνώση περί της ναρκισσιστικής προσωπικότητας, περί του ναρκισσιστικού τύπου προσωπικότητας, και οι οποίοι προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη μέσα στα σκατά, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουν κατηγορηθεί ότι κάνουν καυγάδες, ότι είναι εριστικοί, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να βρουν το δίκιο τους, τους έβγαζε ο ναρκισσός συνεχούς τρελούς, και στο τέλος έπεισε και τους άλλους γύρω τους ότι είναι τρελοί. Μια ιστορία τόσο παλιά όσο ο χρόνος. Είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα γράψετε πολύ πω, μα ξέρεις τη δικιά μου ιστορία, είναι όλες παρόμοιες. Λοιπόν, σήμερα που μου ήρθε αυτή η πληροφόρηση η διπλή, η πρώτη πληροφόρηση ήταν ότι σε ένα επίπεδο είχα νικήσει και σε ένα άλλο επίπεδο είχα κατατροποθεί λόγω ύπουλης συκοφαντίας. Είπα, κάτσε κόρη μου, κάτσε κάτω, ηρέμησε. Πρέπει να πάρεις απόφαση ότι ο γέγονε γέγονε. Don't cry over spilt milk, έλεγαν οι Εγγλέζοι. Μην κλαις πάνω από το χυμένο γάλα. Δεν έχει νόημα να μυρικάζεις τα κακά που έγιναν στο παρελθόν. Αυτό που έχει νόημα είναι να δεις πώς μπορείς στο παρόν να μαζέψεις τα κομμάτια σου, να ανασυγκροτηθείς και να τραβήξεις ξανά προς τη δόξα. Ξανά προς τη δόξα τραβώ, γι' αυτό λέω το στίχο, δεν μιλάω για μένα προσωπικά για δόξα, να τραβήξεις ξανά προς την επίτευξη του στόχου σου, έχοντας αυτή τη φορά την πολύτιμη πείρα από όσα έχεις πάθει και έχεις μάθει μέσα από αυτή τη μακροχρόνια ταλαιπωρία. Και είπα, μια χαρά, χρειαζόμουν αυτό το μάθημα. Εάν δεν δεχόμουν αυτό τον κολοσιαίο ψυχολογικό πόλεμο και αυτό το τεράστιο gaslighting, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μάθω όλα όσα έμαθα, δεν θα σχολιόμουν με αυτή τη δυναμική των σχέσεων,
δεν θα σχολιόμουν με αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη του gaslighting, του stonewalling, του shaming και γενικότερα όλων των όπλων του ψυχολογικού πολέμου. Δεν θα μάθαινα τα πράγματα που έχω μάθει για τον ναρκισισμό, δεν θα μάθαινα τα πράγματα που έχω μάθει για τη συνεξάρτηση και δεν θα μπορούσα να είμαι τόσο χρήσιμη και βοηθητική και σε εσάς και σε μένα και σε μένα και σε εσάς. Σας αφήνω με την εξής σκέψη. Κάνοντας σήμερα την αυτοκριτική μου και προσπαθώντας να κατανοήσω για ποιο λόγο υπήρξα τόσο βλάκας και τόσο αφελής και προσπαθούσα για τόσα χρόνια να επιλύσω ένα πρόβλημα που ήταν ξεκάθαρο ότι δεν επιδεχόταν λύσεις, συνειδητοποίησα ότι ο λόγος για τον οποίο επέμενα ήταν η χαμηλή μου αυτοεκτίμηση. Λόγω των αρνητικών εμπειριών που είχα μεγαλώνοντας, η αυτοεκτίμηση μου, δηλαδή η εικόνα που έχω εγώ ίδια για τον εαυτό μου, είναι χαμηλή, ήταν ακόμη πιο χαμηλή πριν, και λόγω της χαμηλής αυτοεκτίμησης, οι μαλακίες που έλεγαν ή που έκαναν οι εχθροί μου, they would resonate with me. Έβρισκαν κάποια λογική στο μυαλό μου. Αν ο άλλος μου συμπεριφερόταν σαν να ήμουν ανάξια, επειδή μέσα μου είχα το φόβο μην τυχόν και ήμουν ανάξια, το πίστευα. Δηλαδή, ήμουνα εγώ σε ένα μήκος κύματος σκέψης ότι δεν αξίζω. Οπότε, το μάθημα είναι το εξής. Πάμε και κάνουμε επισταμένη ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο, ο οποίος δεν είναι ενημερωμένος για τις δυναμικές της αδιόρατης κακοποίησης, της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, του ναρκισισμού, της συνεξάρτησης και όλων αυτών των πολύ σημαντικών ζητημάτων που συζητούμε καθημερινά σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, και δίνουμε έμφαση στο να θεραπεύσουμε τα τραύματά μας, δίνουμε έμφαση στο να γιατρέψουμε τις πληγές μας και στο να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας, ώστε όταν θα βρεθεί ο επόμενος που θα μας πει «δεν αξίζεις», να μην τον ακούσουμε. Γιατί το που μας λέει θα είμαστε σίγουροι 1000% ότι είναι ψέμα. Εάν όμως έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και έρχεται οποιοδήποτε, είτε σε μια προσωπική σχέση, είτε σε μια επαγγελματική σχέση, είτε σε μια φιλική σχέση και μας λέει «δεν αξίζεις», εάν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα τον πιστέψουμε, γιατί ακριβώς έχουμε και εμείς την ίδια κακή γνώμη για τον εαυτό μας. Άρα φτιάχνουμε την αυτοεκτίμησή μας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό ο άνθρωπος να δουλεύει πάνω στην αυτοεκτίμησή του και δεν μπορεί να το κάνει μόνο με την ψυχοεκπαίδευση και την προσωπική προσπάθεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε και η ψυχοθεραπεία. Και επίσης κάτι άλλο που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι διαβάζοντας στο podcast που έφτιαξα, το οποίο θα ανέβει στις 18 Μαΐου 2023 για τις εφαρμογές γνωριμιών Tinder, Bumble, Badoo κτλ. Διάβασα μία μελέτη που λέει το εξής. Λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι και εστιάζουν στην αποφυγή του να πληγωθούν, δηλαδή έχουν μέσα στο μυαλό τους ότι ο κόσμος είναι ένας κακός κόσμος και στο Tinder που θα μπω είναι όλοι κακοί και πρέπει να προσέχω να μην με τραυματίσουν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ κακή εμπειρία από τη χρήση των εφαρμογών. Ενώ λέει αντιθέτως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία γνώμη ότι ο κόσμος είναι και καλός και κακός και ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι εκεί έξω, αυτοί οι άνθρωποι με αυτή την αισιόδοξη οπτική της ζωής, Λάκη μου σε ακούω, της ζωής, και θέλω να το χαϊδεύω, καταλάβατε γιατί το κάνω αυτό, τώρα που το χαϊδεύω ρε μα. Μια αισιόδοξη οπτική της ζωής γενικότερα και των εφαρμογών γνωριμιών ειδικότερα, αυτοί οι άνθρωποι αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη χρήση της εφαρμογής και από τη ζωή τους. Άρα, αν μας έχει καταβάλει η απαισιοδοξία, αν έχει πέσει η αυτοεκτίμησή μας στα πατώματα, αν μυρικάζουμε συνεχώς τα κακά που μας έχει κάνει ο πρώην άρχισος, γκόμενος, γκόμενα, συνεργάτης, εργοδότης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και μπαίνουμε συνεχώς σε μια διαδικασία που να τα θυμόμαστε και να επανατραυματιζόμαστε, θα συνεχίσει η ζωή μας να είναι χάλια και σκατά. Εάν όμως πάρουμε μια συνειδητή απόφαση ότι τα αφήνω πίσω μου, αφήνω τα σκατά πίσω μου, τα αφήνω πίσω μου, τα αφήνω πίσω μου, δεν με αφορούν πλέον, τελείωσα εγώ με αυτά,
Δεν με αφορούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γνώμη για μένα ότι δεν είμαι καλός σε αυτό που κάνω. Δεν με αφορούν. Γιατί εγώ έχω άλλη γνώμη για μένα ότι είμαι καλός σε αυτό που κάνω. Δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που λένε πως δεν είμαι καλός άνθρωπος, γιατί εγώ ξέρω σίγουρα πως είμαι καλός άνθρωπος. Για παράδειγμα. Αν τα αφήσω πίσω μου και εστιαστώ στην αυτοβελτίωσή μου διαμέσου της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού πνευματικού αγώνα, θα μπορώ να δημιουργήσω ένα λαμπρό με την έννοια του χαρούμενου και υγιούς παρόν και μέλλον. Σας λέω ειλικρινά, σήμερα έμαθα δύο γεγονότα, ένα θετικό και ένα αρνητικό, και το συνέστημα είναι το εξής. Μαθαίνουμε από τα παθήματα μας. Καλύτερα να γλιτώσουμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν μας κάνουν. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος μας έχει συκοφαντήσει, αυτός που έχει πιστέψει τη συκοφαντία δεν μας κάνει. Πραγματικά δεν μας κάνει. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει δική του γνώμη και ακούει τι του λένε οι άλλοι και δεν έχει δική του κρίση, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει όχι εμάς, τον οποιονδήποτε. Κακό της κεφαλής του, του οποιοδήποτε δεν έχει προσωπική δική του κρίση και ακούει τι του λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν πειράζει, όλα καλά, και μου δίνεται η ευκαιρία και εμένα και του καθενός ο οποίος έχει καταλάβει τα προβλήματα στη ζωή του και τα έχει αποκόψει, έχει σταματήσει να σχετίζεται με ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ότι από εδώ και πέρα μπορεί να φτιάξει με δικά του υλικά τη δική του ζωή και να επιλέγει με πολύ συνειδητότητα ποιους ανθρώπους θα βάζει στη ζωή του, ποιους θα εμπιστεύεται και με ποιους θα συνεργάζεται, θα φτιάχνει σχέσεις, θα κάνει παιδιά κλπ. Την αγάπη μου.